πάλι κοντά σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Σύρμα, Διευθυντή Ανάπτυξης του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν. Κύριε Σύρμα, είχαμε μείνει στις υψηλές προσδοκίες που έχει η Ελλάδα από τον ιατρικό τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα και στα μεγάλα έσοδα που αναμένει, γιατί είναι ένα έτσι, κομμάτι πολύ δυνατό. Είδαμε τη Ρόδο, βέβαια. Στη Ρόδο μου κάνει εντύπωση δεν έχουμε ιδιαίτερα νοσοκομεία ούτως ώστε να μπορούν να τρέξουν. Γιατί θέλει όταν ένας προορισμός, θέλει και ένα νοσοκομείο ικανό να μπορεί να παίρνει κάποια περιστατικά. Νομίζω είναι ουσιαστικά κέντρο υγείας μεγάλο είναι. Αυτό είναι που καλύπτει την αγορά εκεί πέρα. Και το ξέρω γιατί πάρα πολλοί Ροδίτες θέλανε να το αναπτύξουν αυτό το προϊόν, αλλά χωρίς μονάδα δεν μπορεί να γίνει, έτσι δεν είναι, κύριε Σύρμα? Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο σε αυτές τις περιοχές στις οποίες δουλεύουν, ας το πούμε έτσι, 5-6 μήνες το χρόνο, 7 δεν ξέρω πολύ καλά την περιοχή, αλλά να μπορέσει να σταθεί μια μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα η οποία θα δουλεύει όλο το χρόνο. Ο τουρισμός, ο ιατρικός έχει να κάνει και με το μέρος, αλλά κυρίως έχει να κάνει με το κόστος έτσι, και με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ασθενή. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν για τον ιατρικό τουρισμό, το πρώτο του μέλημα, πρέπει να μην το ξεχνάμε, είναι η υγεία τους. Έρχονται για να γίνουν καλά. Άρα, με φτηνό κόστος. Μου κάνει εντύπωση όμως κάτι. Είχα ρωτήσει, ξέρετε όμως το επίπεδο των γιατρών στην Ελλάδα? Είχα ρωτήσει κάποιους. Και μου απαντάει ένας, μου λέει, όταν πάμε να ταξιδεύσουμε μια αεροπορική εταιρεία, δεν κοιτάμε ποιο είναι το όνομα του πιλότου, και πάμε με την αεροπορική εταιρεία. Γιατί ξέρουμε ότι είναι καλή, άρα θα έχει και καλό πλήρωμα. Σωστό. Αυτό μου απαντήσανε. Απλά να πούμε στους τηλεθεατές ότι, μόλις προχθές το μάθαμε, 30 Οκτωβρίου είναι το επόμενο workshop για τον ιατρικό τουρισμό στη Μόσχα, πιο οργανωμένο από ό,τι μαθαίνω από τους διοργανωτές. Και νομίζω και εσείς ήδη κλείσατε μια συμφωνία με μια ασφαλιστική εταιρεία. Ναι, είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ρωσίας, η Rosgostrach, με την οποία έχουμε κατευθείαν σύμβαση για κάλυψη των περιστατικών της στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, μια και μπορέσαμε να μας εμπιστευτούν. Δεν είναι εύκολο οι ασφαλιστικές εταιρείες να εμπιστευτούν νοσοκομείο στην Ελλάδα? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι εκεί μπορέσαμε και τους πείσαμε ότι το νοσοκομείο έχει το επίπεδο που χρειάζεται. Δεν ζητάνε κάποια πιστοποιητικά, ήταν κάποια τέμος παλιά, ήταν διάφορα? Ναι, ναι, ζητάνε. Όπως είπατε και εσείς, εμπιστεύονται την εταιρεία. Εμπιστεύονται, όπως είπατε και εσείς, την αεροπορική εταιρεία, εμπιστεύονται το όνομα του νοσοκομείου. Είναι λίγο διαφορετική η αγορά. Έρχονται με την εμπιστοσύνη που δημιουργεί το όνομα. Άρα θα πρέπει αυτό το όνομα έρχεται μέσα από κάποια πιστοποιητικά, όπως είναι της ΤΕΜΟΣ. Το Μετροπόλιταν είναι να πιστοποιηθεί τώρα το καλοκαίρι ως προς τη ΤΕΜΟΣ. Έχει φυσικά πιστοποιηθεί ως προς το ΆΙΖΟ. Θα πάρει και άλλη πιστοποίηση. Δουλεύουμε και στην πιστοποίηση του JCI, την Αμερικάνικη. Τι έρχονται Αμερικάνοι εδώ πέρα? Δεν έρχονται Αμερικάνοι, έρχονται όμως ασφαλιστικές. Έρχονται και αυτή η αγορά, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και μιλάμε για ένα διεθνή ανταγωνισμό. Τη στιγμή λοιπόν που κάποιος προσφέρει κάτι παραπάνω, θα πρέπει να είσαι σε θέση να το προσφέρεις κι εσύ. Mm-hmm. Για να μπορέσεις να μείνεις σε αυτό το κινητό της αγοράς, το οποίο, ξαναλέω, δεν αφορά τη γειτονιά μας, δεν αφορά 2-3 επιχειρήσεις, αφορά το σύνολο των νοσοκομείων πια στον κόσμο, τα οποία τα περισσότερα από αυτά έχουν βγει σε αυτή την αγορά και προσπαθούν να εξασφαλίσουν κάποια θέση. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο? Ξέραμε ότι ήταν υποδιαμόρφωση ένα από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τον ιατρικό τουρισμό. Δυστυχώς όμως παραπέφθηκε σε ελληνικές καλένδες, ενώ έλεγε ο τότε υπουργός ο κ. Λικουρέτζος ότι θα το προχωρήσει, δεν προχώρησε τίποτα τελικά. Η κυρία Κεφαλογιάννη είχε πει ότι σε 3 μήνες θα είναι έτοιμο, δεν έγινε. Βέβαια δεν ήταν στο δικό της χέρι, έπρεπε να της το φέρουν και να το. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια κολυσιεργία από πλευράς της πολιτείας και δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι νομίζω χαρακτηριστικό της. Μήπως ξέρετε κάτι παραπάνω, γι' αυτό όχι, λέω. Όχι, όχι, δυστυχώς εμείς δεν έχουμε. Δεν έχουμε ρωτηθεί για αυτά τα θέματα. Είναι λίγο θέματα που πολλές φορές το Υπουργείο Υγείας, θα το πούμε λίγο έτσι και σαν παράπονο, έχει στην αίσθηση ότι είναι Υπουργείο της Δημόσιας μόνο υγείας και όχι της Ιδιωτικής Υγείας. Κάπως έτσι νομίζω βλέπει λίγο τον εαυτό του και αυτό είναι ένα πρόβλημα από τα θέματα. Ναι. Πρόβλημα για σας.
Για πέστε μου, με τους Λίβιους, έχουμε ακόμα Λίβιους στην Ελλάδα? Ναι, το Μετροπόλιταν είναι αυτό που σας είπα, βρήκε μια ευκαιρία που παρουσιάστηκε με το, κατά την περίοδο της εξέγερσης εναντίον του Καντάφη, του παλιού καθεστώτος. Όχι μόνο εσείς όμως, όλα τα νοσοκομεία. Ίσα-ίσα δεν ξεκίνησε καν από εμάς, ξεκίνησε από άλλα νοσοκομεία της Αθήνας. Εμείς όμως είμαστε αυτοί που μείναμε σε αυτή τη συνεργασία. Έχουμε κατευθείαν συμβόλαια με επιτροπές υγείας της Λιβύης για ασθενείς πια και για τραυματίες, αλλά κυρίως για ασθενείς, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τραυματίες από την εξέγερση, αλλά έχουν νοσήματα τα οποία δεν μπορούν να θεραπευθούν πολύ απλά στην Λιβύη. Αυτό είναι μια αγορά για μας πάρα πολύ σπουδαία. Την δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό. Με επιτυχία έχει φτάσει το κομμάτι του ιατρικού τουρισμού να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έσοδο για το νοσοκομείο μας. Δηλαδή είναι σχεδόν το 30-40% των εσόδων μας. Μεγάλο θέμα. Αυτή η αγορά. Πληρώνει άμεσα? Πληρώνει καλύτερα από τον ΕΟΠΗ. Καλά, ο ΕΟΠΗ εντάξει, δεν υπάρχει χειρότερα. Πληρώνει καλύτερα από τον ΕΟΠΗ. Άρα, κοιτάξτε, υπάρχουν οι καθυστερήσεις, υπάρχουν πάντα συνεργασίες, υπάρχουν και δεν είναι όλα ρόδινα. Έτσι, δεν είναι. Πάντα υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να κυνηγάς και είναι κομμάτι της δουλειάς. Σωστό. Κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα άλλο χώρο τώρα. Δεν έχει μόνο ο ιατρικός τουρισμός προβλήματα νομοθετικού χαρακτήρα, γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν μόνοι τους και το κάνουν πωλήσεις μόνοι τους. Για μια μεγάλη επένδυση θα μιλήσω, για την Δεσφίνα, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 10, ξεκίνησε, αλλά εδώ και κάποιο διάστημα έχει σταματήσει. Έχουμε συνομιλήσει με τους εγκεφάλους, να το πω έτσι, τους εμπνευτές αυτής της προσπάθειας. Ας παρακολουθήσουμε τη σχετική συνέντευξη που πήραμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τους εμπνευστές και συνεχιστές αυτής της ιστορίας, η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, μιλάμε για 5 χρόνια, έχει υπογραφεί το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο και δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή την Ουρανία Διακογιάννη, οικονομολόγο, ψυχή του project. Θα μας πείτε το ακριβό ρόλο στην εταιρεία που τρέχει το project της Δεσφίνας, και τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, αρχιτέκτονα, ο οποίος είναι συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια. Να ξεκινήσουμε από τις κυρίες, κύριε. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο την ιστορία, το ιστορικό αυτής της επένδυσης της Δεσφίνας. Έχει ξεκινήσει από το 2003. Όταν πήγαμε στη Δεσφίνα για πρώτη φορά, δεν είμαστε από την περιοχή. Μας άρεσε η περιοχή, ήταν κοντά στους Δελφούς και στην Αράχοβα. Όλοι ξέρουμε, και για τους ξένους και για εμάς, τι σημαίνουν τα Δελφοί. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια πιλωτική πόλη στα πλαίσια της βιώσιμης όρεξης ανάπτυξης. Για να το κάνουμε όμως αυτό, έπρεπε να ξεκινήσουμε σωστά. Δηλαδή, να γίνει ένα γενικό πολεοδομικό, να μην κάνουμε απλά αλλαγή χρήσης γης, μια και η περιοχή είχε μόνο ιχθυοκαλλιέργειες και κτηνοτροφία, και να πέσουμε σε μια διαδικασία που δεν θα οδηγούσε πουθενά από την πείρα του επαγγέλματός μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Γενικό Πολεοδομικό. Υποβάλαμε χαρτιά το 2005 στην περιφέρεια. Βρήκαμε ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την κοινότητα με 85%. Το 3-5 χωροταξία πολεοδομία. Το εντάξαμε στους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή υποβάλαμε τον 5ο, ενταχθήκαμε τον 11ο. Ακολούθησε το 2005 πάντα. 5. Ακολουθήθηκε η διαδικασία που γίνεται στα δημόσια έργα. Αναλήφθηκε το έργο από μία ομάδα συνεργατών μας. Διεκπαιρεώθηκε σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για τα δεδομένα τα ελληνικά. Δηλαδή το 2008 είχε ολοκληρωθεί, παραδοθεί, αποπληρωθεί και είχε πάρει εντολή δημοσίευση στο φύλλο εφημερίδος κυβερνήσεως. Μιλάμε για μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια. Από την κοινότητα. Από την κοινότητα. Ναι. Ναι, 85%. Και από τότε περιμέναμε. Από το 2008 έχουμε 2013. Έχουν μεσολαβήσει τόσα πράγματα τα οποία πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη φαντασία για να τα δεχθείς. Και τελικά, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει περάσει το ΦΕΚ. Δυστυχώς. Κύριε Παπαδημητρίου,
Παπαϊωάννου, συγγνώμη. Ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Υπάρχει μία δυσλειτουργία στις δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως της περιφέρειας, οι οποίοι βλέποντας τις καινούριες διατάξεις οι οποίες ισχύουν σήμερα, θεωρούν ότι πρέπει να εντάξουν το όλο εγχείρημα στις νέες αυτές διατάξεις, ενώ έχει εγκριθεί και παραλυφθεί με τις προηγούμενες. Μας ζητήσανε γεωλογική προμελέτη καταλληλότητας, την οποία την κάναμε, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση, γιατί είχε ήδη παραλυφθεί το έργο όταν είχε σταλεί σε αυτούς για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Μας ζητάνε να το περάσουν από... ενώ έχει περάσει ήδη από ΣΧΟΠ... ΣΧΟΑΠ. Και έχει περάσει και από ΣΧΟΠ. Από ΣΧΟΠ νομαρχιακό. Τι σημαίνει ΣΧΟΠ, να καταλάβουν οι τηλεθεατές? Είναι Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Εσείς αρχιτέκτονες τα ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο έτσι... Έχει περάσει όμως από το νομαρχιακό τότε ως όφιλε. Και ενώ τώρα υπάρχει διάταξη ότι πρέπει να περάσει από ΣΥΠΟΘΑ, λέει η περιφέρεια ότι να το περάσουν και από ΣΥΠΟΘΑ. Είναι, τι είναι αυτό? Είναι το συμβούλιο, αυτό που αντικατέστησε ουσιαστικά το ΣΧΟΠ. Α, είναι το Συμβούλιο Πολυεθνικής και Αμφισβητήσεων. Όμως, επειδή έχει ήδη περάσει από το ΣΧΟΠ, κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται να περάσει. Θέλω όμως, κυρία Διακογιάννη, να μιλήσουμε για την επένδυση. Δηλαδή, πόσα στρέμματα είναι, δεν έχουμε μιλήσει. Λέμε για το πρόβλημα. Θέλω λίγο να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας τι είδους επένδυση είναι αυτή, γιατί μιλάμε, για πόσες θέσεις εργασίας, έτσι να πούμε λίγο στο story της επένδυσης αυτής. Ένα-ένα. Σαν χώρας, η περιοχή, ο Δήμος έχει 3.500 στρέμματα, τα οποία αυτά τα ξεκαθαρίσαμε χωρίς να ξέρει μέχρι τότε ο Δήμος ότι τα είχε. Ήταν από τον Επίσκοπο Σαλώνων στην τότε κοινότητα Δεσφίνας και τώρα πάλι κοινότητα είναι του Δήμου Τελφών. Σε αυτά τα 3.500 στρέμματα είχαμε ξεχωρίσει 700 στρέμματα, τα οποία ήταν κατάλληλα για νοικοδόμηση. Όχι ότι δεν ήταν και τα υπόλοιπα, αλλά είχαμε κάνει ένα ευρύτερο σχέδιο, στα οποία θα γινότανε το... Λέω θα γινότανε, δεν το έχουμε απορρίψει ακόμη ότι δεν θα γίνουν. Απλά έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο πλέον που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εκεί λοιπόν ήταν το Πάρκο Τέχνης, Πάρκο Παράδοσης, Πάρκο Γνώσης, το Μακρυγιάννιο από την περιοχή που θέλαμε να κάνουμε ιστορικό πάρκο, και όλα αυτά τα πράγματα υπήρχαν ιδιοκτησίες ενδιάμεσες που είχαν αγοραστεί από διάφορους επενδυτές, ούτως ώστε κάθε πάρκο να είχε και γύρω-γύρω τις οικίες, τα τουριστικά καταλήμματα, τα κόντο hotels. Για μια ξενοδοχεία, πόσα ξενοδοχεία προβλήματα να γίνουν εκεί? Είναι 5 ξενοδοχεία, ένα μεγάλο που θα ήταν και κέντρο τουρισμού. Φοβίζει υγείας. Το 5 λίγο. Η περιοχή είναι μεγάλη, δεν μπορεί να τους φοβίζει. Δηλαδή, αν δείτε μέσα στο γενικό πολυδομικό, αν έχουμε να κάνουμε με τη Δεσφίνα κάποια τετραγωνικά, το πολυθεματικό πάρκο είναι 7 φορές παραπάνω. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορεί να τους φοβίζει. Σωστό. Και τα υπόλοιπα είναι μικρά τα ξενοδοχεία. Και περισσότερο βασιζόμαστε στις οικίες για να μην υπάρχουν μεγάλοι όγκοι, όπως καταλαβαίνετε. Ακόμα και το κέντρο τουρισμού υγείας δεν θα είναι άνω των 2 ορόφων. Αυτά με την Δεσφίνα. Κύριε Σύρμα, ήθελα να σας ρωτήσω στο κομμάτι του ΕΟΠΗ, μια και αναφερθήκατε, δεν μπορώ να μην το συζητήσω. Αυτό με το clawback που άκουσα πρόσφατα, που ξεζητάνε να κάνετε εκπτώσεις οριζόντιου χαρακτήρα, αν κατάλαβα καλά, τόσο μεγάλες. Υπάρχουν περιθώρια επιβίωσης στα ελληνικά νοσοκομεία, στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια μέσα από αυτό? Νομίζω πως όχι. Ήδη η αγορά αυτή, όπως ξέρετε, έχει κατέβει πάρα πολύ. Όλοι έχουν κάνει τις περικοπές που μπορούν να κάνουν. Έχουν φάει και στο παρελθόν κάποια κουρέματα για χρέη του ΕΟΠΗ, των ταμείων τέλος, γενικότερα προς τους ιδιωτικούς φορείς. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν που είναι το πρόβλημα. Δεν είναι στην ιδιωτική υγεία το πρόβλημα. Πιθανόν σε κάποιοι, όπως και σε όλους τους κλάδους, να κάνουν, ας το πούμε έτσι,
να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες υπέρ των ΔΕΟΝ. Αυτό βέβαια είναι ευθύνη των ελεκτικών μηχανισμών του ΕΟΠΗ και τα λοιπά να το συλλάβουν. Επειδή έχετε επαφές και με ξένα ασφαλιστικά ταμεία που φέρουν ενδεχομένως ασθενείς και σε εσάς, έχει καμία σχέση ο ένας οργανισμός με τον άλλο? Κοιτάξτε, ο ΕΟΠΗ φαντάζομαι τώρα είναι μια καινούργια, κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα με τον τρόπο που δουλεύει. Το ένα καλό είναι ότι άνοιξε την αγορά με την έννοια ότι. Πήρατε πελατεία από. Έλληνες ήρθαν περισσότεροι στα ελληνικά νοσοκομεία. Ήρθαν περισσότεροι και νομίζω ότι ήταν και δικαίωμα του κάθε Έλληνα να μπορεί να πληρώσει αυτό που έχει πληρώσει τόσα χρόνια, να μπορεί να το απολαμβάνει όπου θέλει. Νομίζω ότι είναι δικαίωμά του αυτό. Φυσικά. Άρα αυτό τώρα ενώ ξεκίνησε σαν κάτι καλό, αρχίζει και περιορίζεται. Και περιορίζεται γιατί θα πρέπει, νομίζω, το σύστημα κάποια στιγμή να βρει. Ψάχνει την ισορροπία του. Πιστεύω να τη βρει σύντομα, γιατί αλλιώς θα υπάρχουν θέματα στον ελληνικό. Αλλά έχουμε τον ιατρικό τουρισμό, έχουμε διεξόδους, έτσι. Και να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές, 30 Οκτωβρίου είναι το επόμενο workshop του ιατρικού τουρισμού στη Μόσχα. Ήδη η συμμετοχή, πριν ακόμη ανακοινωθεί, ουσιαστικά είναι μεγάλη. Εγώ να ευχηθώ, κύριε Σύρμα, ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Και κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι τα υδροπλάνα. Ένας κλάδος είναι να αναπτύξει, ένας κλάδος ο οποίος χρειάζεται βέβαια τα υδατοδρόμια για να μπορεί να λειτουργήσει και να δούμε πού βρίσκεται αυτή η αγορά. Ας παρακολουθήσουμε το επόμενο θέμα. Ένας θεσμός που ήταν αναπτυχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα βλέπουμε να παίρνει σήμερα σάρκα και οστά. Μια πολύ δυναμική εταιρεία. Έχει κάνει πρόσφατα την εμφάνισή της στο χώρο, έχει συνάψει δεκάδες συμφωνίες με δήμους στη χώρα και πληροφορήθηκα ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο πρόγραμμα ανάπτυξης υδατοδρομείων στη χώρα μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλα Χαραλάμπους, της εταιρείας Hellenic Seaplanes. Το λέω καλά, κύριε Χαραλάμπους? Υδροπλάνα Ελλάδος, ναι. Υδροπλάνα Ελλάδος, που φιλοδοξείτε, εξ όσων γνωρίζω, από του χρόνου την άνοιξη, να έχετε ανοίξει τα φτερά σας και να ενώσετε όλη την Ελλάδα με υδατοδρόμια, με υδροπλάνα. Πόσες θέσεις έχουν αυτά τα υδροπλάνα? Τα υδροπλάνα έχουν 19 θέσεις επιβατικού κοινού και του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, 21 άτομα σύνολο. Ο στόλος ο δικός σας πόσα αεροπλάνα θα έχει συνολικά? 20 αεροσκάφη, τα οποία θα μεταφέρουν 19 άτομα το κάθε ένα. Η καινούργια αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας. Ένα αεροσκάφος το οποίο είναι από τα διαμάντια των υδροπλάνων, Twin Otter, τα οποία έχουν δείξει και στο παρελθόν και ακόμα πετάνε από την προηγούμενη γενιά που είχαν ξεκινήσει από το 1962. Και είναι και τα υδροπλάνα τα οποία θα μπορούν να αντέξουν τις ελληνικές θάλασσες βάσει και τις προδιαγραφές. Ναι. Άρα μιλάμε λοιπόν με ένα στόλο 20 αεροπλάνων και πόσα υδατοδρόμια δρομολογείται? Αυτός είναι ο κύριος στόχος βασικά της εταιρείας. Υποδομές οι οποίες... Έχει διτό ρόλο λοιπόν. Δεν έχει μόνο το πτυτικό κομμάτι. Ακριβώς. Έχει και το υποδομό. Η ανάπτυξη και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών είναι η απαιτούμενη η επιχειρηματική υποστήριξη που χρειάζονται τα υδροπλάνα να πετάξουν. Χωρίς υποδομές, χωρίς προορισμούς, δεν μπορούν να πετάξουν το υδροπλάνο. Είναι απλά μαθηματικά. Δεν υπάρχουν υδατοδρόμια, δεν μπορεί να πετάξει το υδροπλάνο. Ασχέτως ότι έχουμε μια χώρα η οποία είναι ιδανική για το υδροπλάνο, μια χώρα η οποία έπρεπε να έχει αναπτύξει το υδροπλάνο εδώ και 30-40 χρόνια. Φτάσαμε, αν και μπορώ να πω τελευταία στιγμή, να μην μπορούμε να αναπτύξουμε αυτό το μέσο. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση κάνει μια πραγματική και ουσιαστική κίνηση πάνω στο θέμα αυτό. Έχουμε, μπορώ να πω, ουσιαστικά το καλύτερο νομικό πλαίσιο ανάπτυξης υδροδρομίων και υδροπλάνων εδώ στην Ελλάδα τώρα. Μένει το μόνο κομμάτι που αφορά είναι η σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υδροδρομίων, που ακόμα δεν έχει βγει λόγω της αλλαγής των Υπουργείων Ανάπτυξης και Μεταφορών. Τώρα έχει γίνει Ανάπτυξης και Μεταφορών ξεχωριστά Υπουργεία, οπότε τώρα θα τεθεί η Επιτροπή σε λειτουργία. Από το Χρυσοχοίδη τώρα? Από το Χρυσοχοίδη, ναι. Εκεί είναι, σε αυτό το τομέα.
Δεν έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν έχει λόγο σε αυτό, έτσι. Φυσικά έχει και πώς δεν έχει λόγο. Άρα στην Ευρωπή θα συμμετέχει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα συμμετέχει το Υπουργείο Ναυτιλίας οπωσδήποτε. Απλά ενώ πριν θα συμμετείχε Ναυτιλίας και Ανάπτυξης, επειδή περιείχε και το μεταφορών, τώρα θα συμμετέχει Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και μεταφορών. Το Ανάπτυξης για ποιο λόγο? Γιατί δεν πάβει να είναι ένα καινούργιο επενδυτικό μέσο. Το οποίο θα χρηματοδοτηθεί. Δεν είναι θέμα χρηματοδότησης, είναι θέμα περισσότερο στήριξης πάνω στο κομμάτι το αδειοδοτικό. Η δική σας εταιρεία τι επενδυτικό πλάνο έχει? Εμείς έχουμε περί τα 65 εκατομμύρια επενδυτικό πλάνο. Μέτοχοι σας? Μέτοχοι μας είναι Έλληνες, Κύπροι, Ελληνοκύπροι βασικά, Ιταλοί και ένα Αμερικάνικο φαντ. Μου ακούγεται πάρα πολύ όμορφο και εξαιρετικά ελπιδοφόρο, γιατί θα δώσει τρομερή όθηση και στον ελληνικό τουρισμό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πλέον έχει μπει σε μια φόρμουλα ανάπτυξης. Γιατί το υδροπλάνο δεν είναι μόνο μέσο μεταφοράς, δηλαδή δεν είναι ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς. Είναι και καινούργια δραστηριότητα, είναι και τουριστικό προϊόν. Ναι. Οπότε, πόσοι δήμοι έχουν δώσει το OK ήδη? Μέχρι τώρα έχουμε προσεγγίσει 195 δήμους. Έχουμε επισκεφθεί 62 δήμους όπου πήραμε το OK να προχωρήσουμε. Θέλω να πληροφορήσω και τον κόσμο ότι δεν είναι μόνο στο χέρι των δήμων, γιατί αναλόγως με τον δήμο και αναλόγως με την περίπτωση, την διαχείριση των λιμενικών εγκαταστάσεων πηγαίνουν είτε σε δημοτικό λιμενικό ταμείο, είτε σε λιμενικό ταμείο ανεξάρτητο, είτε σε οργανισμό λιμένος. Οπότε εμπλέκονται πέραν του Δήμου, εμπλέκονται και οι φορείς όπως είναι τα... Θα βάλουμε άνω τελεία στην πραγματικά εξαιρετική κουβέντα που κάνουμε. Δηλαδή ενδιαφέρουσα για μένα γιατί μαθαίνω πράγματα. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής.